Κύριε Μπάκα, θα θέλαμε να μας δώσετε μια εικόνα για την πορεία που έχουν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στην περιοχή της Αττικής, στις καλές περιοχές της Αθήνας. Κύριε Οικονόμη, γενικότερα η οικονομία διαμοιρασμού αξίζει να φέρουμε ότι έχει συμμετάσχει στην ελληνική οικονομία με 444 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά τους φόρους που έχει εισπράξει το ελληνικό δημόσιο ιδιαίτερα το 2017, 2018 και 2019. Επιπλέον, ο τζίρος οικονομίας διαμοιρασμού, όπως ορθά λέγεται, για την ελληνική οικονομία από τον Ιούνιο του 2018 έως και τον Μάιο του 2019 άγγιξε περίπου το 1,15 δις ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας πόσο σημαντικά αυτά τα μεγέθη όσον αφορά την ελληνική οικονομία. Παράλληλα, αξίζει να αναφέρουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό της κινητικότητας που καταγράφηκε ουσιαστικά στον ξύλινη αγορά, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, ήταν λόγω της οικονομίας διαμοιρασμού. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας πήγαν σε δικασία με τα λιγοστά χρήματα που είχαν στις οικονομίες που είχαν ή με ένα μικρό δανεισμό να επενδύσουν στην οικονομία διαμοιρασμού με στόχο την καλή απόδοση. Αυτό είδαμε και από πάρα πολλούς αλλοδαπούς επενδυτές, οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να αγοράσουν ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας, περιοχές όπως το Εμπορικό Τρίγωνο, στα Εξάρχεια, στη Νεάπολη, στο Κουκάκι, στο Νέο Κόσμο, στο Παγκράτη, στην Ακρόπολη, στο Αμπελόκηπους, Κολωνάκι, Θησίο και Κεραμικό, με στόχο την άμεση ανακαίνιση των συγκεκριμένων ακινήτων, την επίπλωσή τους και την εκμετάλλευσή τους μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά όλοι μας ότι ξεκίνησε αυτός ο κλάδος της οικονομίας, αυτός μάλλον ο νέος κλάδος της οικονομίας και ένα νέος κλάδος όσον αφορά και την τουριστική βιομηχανία, ιδιαίτερα από το 2017 και μετά. Είδαμε πολύ μεγάλο όγκο ακινήτων να εγγράφεται πλέον στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Να σας πω ότι στις καλές περιοχές, όπως σας προείπα στην αρχή, στο κέντρο της Αθήνας, αγγίξαμε περίπου τις 4.149 ακίνητα το 2018 και το 2019, δηλαδή ένα χρόνο μετά, τις 4.776 ακίνητα, δηλαδή 620 ακίνητα περισσότερα μέσα σε 12 μήνες. Ενώ σκεφτείτε ότι συνολικά στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης το 2018 είχαμε συνολικά 72.144 ακίνητα εγγεγραμμένα και 21% αύξηση στο 2017, και το Δεκέμβριο του 2019, δηλαδή πριν ξεκινήσει η πανδημία του κορονοϊού, είχαμε αγγίξει τις 94.592. Γενικότερα, κύριε Οικονόμου, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις και γενικότερα ο κλάδος οικονομίας διαμοιρασμού, ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2019, δηλαδή ένα χρόνο πριν την πανδημία του κορονοϊού, παρατηρούσαμε ένα φαινόμενο κορεσμού, ένα φαινόμενο υπερπροσφοράς ακινήτων. Πάρα πολλά ακίνητα πλέον στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Με αποτέλεσμα, το καλοκαίρι του 2019, οι ιδιοκτήτες να δουν μια μείωση περίπου ακόμα και 35% στα εισοδήματά τους. Βλέποντας αυτή την κινητικότητα, πάρα πολλοί ιδιοκτήτες το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μήνα του 2019 μπήκαν στην λογική να επιστρέψουν στις συμβατικές παγωχρόνιες μισθώσεις. Γιατί έβλεπαν ότι το μονοπόλιο, το άλλο το μονοπόλιο της καλής περιοχής, δηλαδή της περιοχής που είναι κοντά σε αρχαιολογικά αξιοθέατα του νομού Αττικής και ιδιαίτερα του κέντρου των Αθηνών, αλλά και στις καλές περιοχές όπως το Κουκάκι και το Κολωνάκι, άρχισε πλέον να μην αποτελεί μονοπόλιο, αλλά να μπαίνουν πλέον πάρα πολλά ακίνητα στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και παράλληλα να μπαίνουν και άλλα ακίνητα σε όμορες περιοχές. Δηλαδή, ήθελα να σχολιάσω ότι βλέπουμε ότι με την έλευση των Airbnb αλλά και με την άνοδο τα τελευταία χρόνια της τουριστικής έλευσης στην Αθήνα, άλλαξε πάρα πολύ ο χάρτης σε σχέση με τα ακίνητα και την αξία τους. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό είδαμε τους επενδυτές εκεί που στην αρχή το 2017-2018 να επενδύουν κατά κύριο λόγο σε περιοχές όπως το Κουκάκι, το Θησίο, ο Βοτανικός, τα Εξάρχεια, να βλέπουμε και άλλες περιοχές που να μπαίνουν στο χάρτη δυναμικά. Δηλαδή είδαμε περιοχές όπως το Γκίζι, το Γουδί, την Κυψέλη, τα Νοπατήσια, τα Πετράλωνα, δηλαδή περιοχές που στα προηγούμενα 2-3 έτη, δηλαδή πριν την πανδημία του κορονοϊού, δεν υπήρχαν στο χάρτη συστήματα αγοράς. Με αποτέλεσμα να υπάρξει πλέον μεγάλο ανταγωνισμό. Και πλέον αυτό που επέλεγε, ο τουρίστα που επέλεγε να διαμείνει σε ένα κίνητο βραχυχρόνια μίσθωση, εκεί που στην αρχή είχε μία επιλογή Κουκάκι, Κολωνάκι,
Θησίο, Νέο Κόσμο ή Παγκράτη ή περιοχή της Ακρόπολης, να βλέπει και άλλες περιοχές πλησίου του κέντρου που μπορούσε να μεταφερθεί πάρα πολύ, να μετακινηθεί πάρα πολύ εύκολα με το μετρό ή με τα λεωφορεία σε απόσταση 5-10 λεπτών, να είναι πολύ πιο φθηνά. Οπότε αυτό που πάθαμε σαν χώρα και σαν κλάδος της οικονομίας διαμοιρασμού είναι ο πολύ μεγάλος ανταγωνισμός στη φθηνότερη τιμή και η υπερπροσφορά. Με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε πλέον σιγά σιγά στην επιστροφή σημαντικοχρόνια συμβατική μίσθωση. Το θέμα είναι το εξής, ότι ακόμα και το 2019 που βλέπαμε ότι τα εισοδήματα μειώνονται, εντός δύο μηνών, δηλαδή το μήνα Ιούνιο και Ιούλιο του 2019, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, είδαμε να εγγράφονται στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης 203 ακίνητα, που σημαίνει ότι ο κόσμος, ο ιδιοκτήτης, είχε δώσει ψήφιο εμπιστοσύνη στην οικονομία διαμοιρασμού για εισοδήματα. Είναι δεδομένο ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, καθώς είναι η εμφάνιση της οικονομίας του διαμοιρασμού στο πεδίο των ακινήτων κάτι που άλλαξε τα δεδομένα. Καθοριστικός παράγοντας, κύριε Κονόμου. Καθοριστικός παράγοντας. Και στις τιμές των ενοικίων και στις τιμές πόλης ακόμα και στις αντικειμενικές αξίες. Θυμάστε πολύ καλά ότι όσον αφορά τις αντικειμενικές αξίες, κάποια στιγμή είδαμε αυξήσεις σε περιοχές που δεν περιμέναμε. Και αυτό ήταν λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σωστά. Ποια είναι η εικόνα τώρα που βλέπουμε να σχηματίζεται και τι μπορούμε να περιμένουμε? Κύριε Οικονόμου, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, η οικονομία διαμοιρασμού έμπαινε σε μια διαδικασία αυτορύθμισης και γενικότερα να πάρει το ποσοστό που της αναλογούσε και από την τουριστική βιομηχανία της χώρας, να ψησώμε την τουριστική βιομηχανία της χώρας, αλλά και σε αγορά. Άρα, θα βλέπαμε τα δεδομένα που βλέπουμε το 2021, δεδομένα που τα βλέπουμε έτσι και αλλιώς. Αλλά μπορεί να αργούσαν λίγο, αυτό είναι το 2022, 2023. Απλά η πανδημία του κορονοϊού ουσιαστικά επιτάχυνε αυτές τις διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή καταγράφονται απώλειες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι στο εμπορικό τρίγωνο του κέντρου της Αθήνας, το 2019 ήταν εγγεγραμμένα 1.092 ακίνητα και το 2021 1.015. Δηλαδή έχουμε μια μείωση περίπου 7%, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αν δούμε όμως άλλες περιοχές, κύριε Οικονόμου, όπως είναι Εξάρχεια, Νεάπολη, Μουσείο, ήταν εγγεγραμμένα το 2019 στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης 653 ακίνητα και το 2021 438, δηλαδή μια μείωση 32,92% σε αριθμούς. Βλέπουμε παρόμοιες και μεγάλες μειώσεις στο Παγκράτη. Σκεφτείτε στο Παγκράτη, το 2019 είχαμε 411 ακίνητα γραμμένες βραχυχρόνιες μισθώσεις και το 2021 μόλις 202. Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από την εταιρεία RDNA, μια εταιρεία που ουσιαστικά μελετά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και ιδιαίτερα την Airbnb. Εδώ η μείωση στο Παγκράτη αγγίζει το 50,85%. Δηλαδή αυτό τι δηλώνει? Ότι το 50% των ιδιοκτητών επέστρεψαν στις μακροχρόνιες συμβατικές μισθώσεις. Παρόμοια εικόνα βλέπουμε και στο Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι το 2019 είχαμε 332 ακίνητα εγγεγραμμένα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα Airbnb και το 2021 179 ακίνητα στην πλατφόρμα Airbnb. Μία μείωση 46,08%. Γενικότερα η μείωση αυτό που καταγράφεται... Τι μας δείχνει, χαρτογραφή την εικόνα που αναμένουμε το προσεχές χρονικό διάστημα ή θα αλλάξουν τα δεδομένα με το πέρας της πανδημίας? Κύριε Κορμό, αυτό είναι μια ερώτηση η οποία την σκεφτόμαστε όλοι μας, το που ήθελα να πούμε δεδομένα. Το θέμα είναι το εξής, ότι όσον αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές, βλέπουμε ότι οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ακινήτων από το 2020 το Μάρτιο και μετά μετρούν πολύ μεγάλες απώλειες εισοδηματικές. Μπορεί να δούλεψε το 2020 το καλοκαίρι για κάποια συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, αλλά σε πάρα πολύ μειωμένες τιμές ημερήσιας μίσθωσης. Εμείς θεωρούμε ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες κρατούν ουσιαστικά και μια στάση αναμονής. Δηλαδή, το ακίνητο μπορεί να είναι εγγεγραμμένο σε μια πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά παράλληλα να διατίθεται για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα 6 μηνών, 8 μηνών, 10 μηνών και συμμαχοχρόνιες συμβατικές μισθώσεις. Τόσο μεγάλες απώλειες πάντως δεν τις περιμέναμε. Εγώ δεν περίμενα να δω ποτέ μια απώλεια 46% στο Κολωνάκι ή 50% στο Παγκράτη. Αυτό δηλώνει ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες δεν αντέχουν άλλο να έχουν ένα σπίτι, να πληρώνουν τα έξοδά του, τα κοινόχρηστά του, τα πάγια του, χωρίς να έχουν εισοδήματα. Γι' αυτό και επιστρέφουν στις μακροχρόνιες συμβατικές μισθώσεις. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να σας κάνω και ένα σχόλιο. Οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης
που απαιτούν, που ζητούν οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες ακινήτων για ακίνητα, μην ξεχνάμε, πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και πολλές φορές με το σύνολο των οικοσκευών, βρίσκονται σε πολύ υψηλές τιμές μίσθωσης. Δηλαδή, οι ζητούμενες τιμές πραγματικά πάρα πολλές φορές αγγίζουν και τα 10 και τα 12 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή, για ένα ακίνητο 50 τετραγωνικά μέτρα, μπορούμε να δούμε ζητούμενη τιμή 500 με 600 ευρώ, και αν είναι αυτό το ακίνητο βρίσκεται κοντά στην Ακρόπολη ή στο Κουκάκι, μπορούμε να δούμε και τη ζητούμενη τιμή μίσθωση ακόμα και 800 και 900 ευρώ. Οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες ουσιαστικά στοχεύουν στο να μισθώσουν συγκεκριμένα ακίνητα σε νέα ζευγάρια ή επαγγελματίες που θα επισκεφτούν το κέντρο της Αθήνας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τώρα που ακούμε ότι πολλοί στοχεύουν σε νέα ζευγάρια ή αλλιώς σε φοιτητές, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, κύριε οικονόμου, ότι αυτά τα ποσά είναι μη λογικά για να μπορέσει να δώσει μια πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο να τα δώσει κάποιος, ιδιαίτερα όταν η οικονομία βρίσκεται υπό την πίεση της πανδημίας. Είναι πολύ δύσκολο, κύριε οικονόμου, όταν τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε μάλλον τα νέα δεδομένα που φέρνει η πανδημία του κορονοϊού, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κορονοϊός ζει ανάμεσά μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που παρακολουθεί τα ημερήσια κρούσματα, βλέπει ότι αυτά αυξάνονται. Δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι επόμενες μέρες, δεν γνωρίζουν ποια είναι τα επόμενα δεδομένα. Και εμείς θεωρούμε ότι ακόμα και για τους φοιτητές να στοχεύει κάποιος. Δηλαδή, και σε ένα πλούσιο φοιτητή να στοχεύσεις, που να μπορούν οι γονείς να προσφέρουν πραγματικά 500-600 ευρώ το μήνα για ένα πραγματικά πάρα πολύ καλό ακίνητο. Δηλαδή, που τα χρήματά του που έχει ρίξει ο ιδιοκτήτης πρέπει να τα βγάλει ο άνθρωπος. Δηλαδή, έχει πάρει δάνειο, το έχει ανακαινήσει και περιμένει και αυτός να δίνει απόδοση. Αλλά αυτά τα χρήματα, κύριε οικονόμου, είναι λίγο δύσκολο σε μια εποχή την οποία δεν γνωρίζουν πραγματικά αν τα πανεπιστήμια θα ανοίξουν με φυσική παρουσία των φοιτητών, αν θα αργήσουν να ανοίξουν λόγω της πανδημίας ή θα οδηγηθούμε πάλι σε μια κατάσταση τηλεεκπαίδευσης όπως ζήσαμε το 2020. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.